Είναι στη σελίδα 263, βιβλίων λοιπόν Σαμουήλ Α και κεφάλαιων πρώτο. Από τη σελίδα 263, τα μαθήματα της Παλαιάς Διαθήκης που κάνουμε κάθε Δευτέρα με τη χάρη του Χριστού μας. Ήτο δε άνθρωπος της εκραμά Θαΐμ, Σοφίμ εκ του όρους Εφραήμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, Υιός του Ιεωράμ, Υιού Ελιού, Υιού Θοού, Υιού Σουφ Εφραθέως, και είχε αυτός δύο γυναίκας, το όνομα της μιας Άννα και το όνομα της δευτέρας Φενίνα. Η μεν Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος, δια να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσίαν προς τον Κύριον των δυνάμεων εν Σιλό. Κι ήσαν εκεί οι δύο ιοί του Ηλί, Οφνεοί και Φινεές, ιερείς του Κυρίου. Έφτασε δε η μέρα, καθήν θυσίασε ο Ελκανά, και έδωκε μερίδαση στη Φενίνα, τη γυναίκα αυτού και εις πάντα στους ιούς αυτού και τα στιγατέρας αυτής. Εις δε την Άννα έδωκε διπλασίαν μερίδαν, διότι η γάπα την Άννα. Αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτραν αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξενε αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτραν αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος, ως άκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξενεν αυτήν. Και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγεν. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο ανήρ αυτής, Άννα, διατί κλαίεις, και διατί δεν τρώγεις, και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμμένη, δεν είμαι εγώ εισέ καλύτερος παρά 10 ιούς? Και σηκώθη η Άννα, αφού έφαγον εν σιλό και αφού έπιον, ο δε Ηλί ο ιερεύς εκάθητο επί καθέδρας πλησίων του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή το καταπικραμένη την ψυχή και προσήφιετο εις τον Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέγουσα, Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι εις την ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις την δούλη σου αλλά δώσεις τη δούλη σου τέκνορα σε νικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού και ξηράφιον δεν θέλει αναβεί επί την κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής. Πλην η Άννα αυτή ελάλει εν την καρδία αυτής. Μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν ικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισε ότι το μεθυσμένη. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα, απόβαλε τον ίνον σου από σου?» Και απεκρίθη Άννα και είπεν, «Ουχή Κυριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμμένη την ψυχή, ούτε είναι ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υποβάλεις τη δούλη σου ως αχρίαν γυναίκαν, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Τότε επεκρίθη ο Ηλί και είπεν, «Ήπαγε εις ειρήνην και ο Θεός του Ισραήλ ας ειδώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού. Ιδέ είπεν, ήθε η δούλη σου να έβρει χάρη στους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή εις την οδόν αυτής και έφαγε, και το πρόσωπον αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου επέστρεψαν και ήλθον εις την οικίαν αυτών εις Ραμάθ. Και ο Ελκανά εγνώρισεν Άννα την γυναίκα αυτού και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν, και ότε επληρώθησαν οι μέρε αφού του Άννα συνέλαβεν, εγέννησε νιόν και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρά Κυρίου ήτησα αυτόν είπε. Και ανέβη ο άνθρωπος Ελκανά και πάσο οίκος αυτού για να προσφέρει προς τον Κύριον την ετήσιαν θυσίαν και την ευχήν αυτού. Αλλά η Άννα δεν ανέβη, διότι είπε προς τον άνδρα αυτής, «Δεν θέλω αναβεί έως σου το πεδίο να απογαλακτιστεί. Τότε θέλω φέρει αυτό για να εμφανιστεί ενώπιον του Κυρίου και εκεί να κατοικεί διαπαντός». Και είπε προς αυτήν Ελκανά ο ανήρ αυτής, «Κάνε ό,τι συμφαίνεται καλόν, κάθου έως σου απογαλακτήσεις αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει τον λόγον αυτού». Και κάθισεν η γυνή και θύλαζε τον ιόν αυτής, έως σου απεγαλάκτησεν αυτόν, και αφού απεγαλάκτησεν αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με θεαυτής, μετά τριών μόσχων και ενός σεφά αλεύρου και ασκού ίνου, και έφερεν αυτόν εις τον οίκον Κυρίου εν Σιλό. Το δε πεδίο είναι το μικρόν. Και έσφαξαν τον μόσχον και έφεραν το πεδίο προς τον Ηλί, και είπε η Άννα, «Ω Κυριέ μου,
Ζή ψυχή σου, Κυρία μου, εγώ είμαι υγιεινή, ή της εστάθη εντάφθα πλησίων σου, δεωμένη του Κυρίου, περί του πεδίου τούτου εδεώμην. Και ο Κύριος έδωκεν σε με την αίτησή μου, την οποία νίτησα παρά αυτού. Όταν κι εγώ εδάνησα αυτό εις τον Κύριον, πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού, θέλει είστε δανεισμένον εις τον Κύριον, και προσεκίνησε εκεί τον Κύριον. Αμήν. Αλληλούια. Είναι καιρός μεγάλων αλλαγών κατά το σχέδιο του Θεού στο λαό Ισραήλ. Μετά την είσοδο του λαού Ισραήλ με τον Μωυσή καταρχάς και με τον Ιησού του Ναβί εκ των υστέρων, μετά την είσοδο του λαού Ισραήλ μέσα στη γη Ισραήλ, άρχισε η περίοδος των Κριτών, όπου άρχοντες στο λαό Ισραήλ ήσαν αυτοί τους οποίους ο Θεός σήκωνε, εξήγηρε μεταξύ του λαού Ισραήλ για να κρίνουν το λαό και όχι να κυβερνούν ή να διοικούν, αλλά να κρίνουν το λαό, που τούτο σημαίνει να του αποκαλύπτουν και να του φανερώνουν το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε ο λαός Ισραήλ να το εκτελεί. Και εκτελώντας το θέλημα του Θεού να βρίσκει σοφία και σύνεση και να ευωδώνεται από το Θεό ώστε να ευλογείται. Σε αυτό θέλω λίγο να μείνουμε, να πάμε στον Ιησού του Ναβί, στη σελίδα 210, να διαβάσουμε από το πρώτο κεφάλαιο ένα εδάφιο, το 8 εδάφιο. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 210, από το βιβλίο Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο και 8 εδάφιο. Λέγει λοιπόν ο Θεός στον Ιησού του Ναβί: «Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέραν και νύχτα, δια να προσέχεις να κάμεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, γιατί τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδόν σου και τότε θέλεις φέρεστε μετασυνέσεως». Δηλαδή υπήρχε η διακυβέρνηση του λαού Ισραήλ με βάση το Λόγο του Θεού και με τους Κριτές. Πράγμα το οποίο σήμερα βέβαια δεν ισχύει παρά μόνο στην Εκκλησία του Χριστού. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού είναι λαός, εκλεκτός, έθνος Άγιο, βασίλειον ιεράτευμα, λαός τον οποίον εκάλεσε ο Θεός, έσωσε ο Θεός, έβγαλε από το σκοτάδι και έφερε στο θαυμαστό δικό του φως, γιατί ο Θεός είναι φως. Και πώς κυβερνόμεθα τώρα εμείς? Δεν έχουμε άρχοντες να μας λένε τι να κάνουμε, όπως έχουν τα κράτη, τα έθνη, που έχουν προέδρους, πρωθυπουργούς, υπουργούς εξωτερικών, νόμους, βασιλείς άλλοι, διάφορα πολιτεύματα, δημοκρατικό, απολυταρχικό, κομμουνιστικό, σοσιαλιστικό, όπου κάποιοι άνθρωποι εκλέγονται και προσδιορίζουν την πορεία του έθνους. Δηλαδή τι να κάνει ο άνθρωπος μέσα στους νόμους των εθνών, μέσα στους νόμους του κράτους. Και αν υπάρχει παραβάτης, τιμωρείται. Όμως εκεί καταρχάς το λαό Ισραήλ, η διακυβέρνηση του λαού Ισραήλ τότε ήταν θεοκρατική. Δεν υπήρχαν άνθρωποι που λέγαν τι να κάνουμε, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν τι θέλει ο Θεός να κάνουμε. Και ζούσαν μέσα στο νόμο του Θεού. Και όσο μελετούσαν το Λόγο του Θεού και ερμήνευαν και εξηγούσαν στους ανθρώπους το Λόγο του Θεού, ο Θεός ήταν μαζί τους και τους ευόδωνε και τους ευλογούσε. Και δεν ήταν διακυβέρνηση καλή ανθρώπινη, αλλά ήταν διακυβέρνηση Θεού. Σε αντίθεση με τις διακυβερνήσεις των εθνών. Η ίδια μορφή διακυβέρνησης, θεοκρατικό σύστημα, υπάρχει και στο λαό του Θεού, στο έθνος του Άγιον, στο βασίλειον ιεράτευμα, στην Εκκλησία του Χριστού, στην Εκκλησία Πρωτοτόκων. Όπου, και να το δούμε μαζί αυτό πάλι στην Επιστολή προς Εβραίους, είναι στη σελίδα 1068, κεφάλαιο Ι,
12 κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Να δούμε σε ποια εκκλησία βρισκόμαστε και τι είναι η εκκλησία του Θεού. Αλλά προσήλθετε, 22 εδάφιο, 12 κεφάλαιο. Άρα προσήλθετε εις όρος Υιόν και εις πολλήν Θεού ζώντος. Και το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Δεν είμαστε σε μία πολιτεία, σε μία, γιατί τότε δεν υπήρχαν κράτη, υπήρχαν πόλεις στην πραγματικότητα, τα οποία προσδιορίζαν και τα κράτη. Εμείς προσήλθαμε σε μία πόλη, όχι γήινη, αλλά Θεού ζώντος. Και μάλιστα την επουράνιον Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Η επουράνιος Ιερουσαλήμ. Και η σμυριάδος αγγέλων. Και τι είναι άγγελοι? Όντα πνευματικά, εις υπηρεσίαν αποστελόμενα από το Θεό για αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Μας υπηρετούν άγγελοι, δεν τους βλέπουμε, αλλά εμπιστευόμενοι το Λόγο του Θεού, το γνωρίζουμε. Εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων. Η Εκκλησία του Χριστού είναι πανηγυρική. Δοξάζουσα, εορτάζουσα, χαίρουσα, βεβαίως αγωνιζομένη, βεβαίως πάσχουσα, αλλά πανήγυρης, πανήγυρης Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν σταματάει να λέει χαίρετε, πάντοτε χαίρετε και πάλιν θέλω επιχαίρετε. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου είναι η αγάπη και χαρά. Ο χριστιανός έχει χαρά. Αν δεν έχει χαρά, έχει πρόβλημα. Δεν πάει καλά. Κάτι πρέπει να συμβαίνει, κάτι πρέπει να διορθώσει. Όχι χαρά γιατί όλα του πάνε καλά, αλλά μια χαρά που είναι άνωθεν καταβαίνουσα στην καρδιά του. Και η βασική αιτία είναι γιατί το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Γιατί ο Θεός είναι μαζί του. Και αν ο Θεός είναι μαζί του, ποιος μπορεί να είναι εναντίον του? Ποιος μπορεί να τον κατηγορήσει, το λαό του Θεού, τον άνθρωπο του Θεού, αφού ο Θεός είναι ο δικαιών? Και ποιος μπορεί να τον καταδικάσει, αφού ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες του και μεσητεύει υπέρ αυτού? Έχουμε υπερασπιστεί δηλαδή. Υπάρχει ο κατήγορος ημών, ο διάβολος και ο σατανάς. Αλλά δεν μπορεί να μας κατηγορήσει. Δικαίως μας κατηγορεί για τις αμαρτίες μας, αλλά δεν πιάνουν οι κατηγορίες του, γιατί ο Χριστός έχισε το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Και έτσι είμαστε ελεύθεροι. Και θέλω να προσέξουμε κάτι, αδελφοί αγαπητοί, για να μην μπερδευόμαστε με τις αμαρτίες μας. Να πάμε πριν προχωρήσουμε στη σελίδα 996. Είναι από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το 4ο κεφάλαιο και, δύο εδάφια, 7 και 8 εδάφιο. Εάν ο Χριστός είναι που πέθανε για τις αμαρτίες μας, κανένας δεν μπορεί να μας καταδικάσει και επιπλέον μεσητεύει περιμόν. Τι σημαίνει όμως πέθανε για τις αμαρτίες μας? Διαβάζω 7 εδάφιο. Από το 6 καλύτερα. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει τον μακαρισμό του ανθρώπου. Αυτός είναι ο μακαρισμός του ανθρώπου που δεν ισχύει για κανέναν άλλον. Αυτός ο μακαρισμός σας ισχύει μόνο για τον άνθρωπο και μάλιστα το παιδί του Θεού που δέχτηκε τον Χριστό και στον οποίο εδόθη εξουσία να είναι τέκνον Θεού. Στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει, μάλλον συγγνώμη, στον οποίο ο Θεός λογαριάζει τη δικαιοσύνη χωρίς έργων. Γιατί? Μακάρι εκείνη πρώτον τον οποίον συνεχωρήθησαν οι αμαρτία. Δεύτερον εσκεπάστησαν οι αμαρτία. Τρίτον δεν λογίζεστε, δεν λογαριάζει τις αμαρτίες αυτών ο Θεός. Τρία πράγματα κάνει ο Θεός. Πρώτον συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Θα πέσω. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπέσω. Και αν πούμε ότι δεν θα αμαρτήσουμε, ψεύτη κάνουμε το Θεό. Και αλήθεια δεν υπάρχει μέσα μας. Αλλά όταν εξομολογούμεθα
τις αμαρτίες μας στο Χριστό, ο Κύριος πρώτον τις συγχωρεί. Δεύτερον, τις σκεπάζει να μην φαίνονται, γιατί μας φοράει λευκά η μάτια. Και διατηρεί την καλή μαρτυρία μας ενώπιον του ουρανού και ενώπιον των ανθρώπων. Και τρίτον, δεν τις ξαναλογαριάζει. Χάνονται, εξαφανίζονται. Ποτέ δεν θα τις φέρει σε ενθύμηση. Ποτέ δεν θα ξαναβρεθούν μπροστά σου. Γι' αυτό είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων πανήγυρης. Γιατί μέσα σε αυτή την εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που έπραξαν, που κάποια στιγμή πάλι θα ξαναπράξουν αμαρτίες, αλλά επειδή ξέρουμε ότι όταν έχουμε κοινωνία με το Θεό και κοινωνία με τους αδελφούς μας και όταν συγχωρούμε εκ καρδίας τα πτέσματα των αδελφών μας εναντίον μας, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού πρώτον συγχωρεί ημάς από κάθε αμαρτία, δεύτερον τη σκεπάζει και δεν ξαναφαίνονται, και τρίτον δεν τις λογαριάζει ποτέ πια. Μια και καλή χάνονται. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δόξα να έχει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί, για την Εκκλησία, η οποία είναι μια Εκκλησία που έχει Θεόκριτη πάντων όλων των ανθρώπων, αλλά όσοι πίστεψαν στον Χριστό σε κρίση δεν έρχονται, αλλά εμείς θα κρίνουμε και αγγέλους εκείνη τη στιγμή, και πνεύματα δικαίων οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. Δικαίων, δικαίων. Ποιος άνθρωπος είναι δίκαιος, αφού η Γραφή μας βεβαιώνει δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος ούτε ένας. Ο Χριστός όμως λέει ότι όλοι εμείς είμαστε δίκαιοι, δικαιωμένοι με το αίμα του Χριστού. Και γι' αυτό έχουμε πνεύματα δικαίων, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. Και ποια είναι η τελειότητα? Ο Ιησούς Χριστός, η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι εκεί ή εδώ, ώστε να βλέπετε και να παρατηρείτε. Η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Ελάβομεν την τελειότητα, ελάβομεν τη Βασιλεία του Θεού. Και είμαστε σε μια νέα Διαθήκη, όπου υπερασπιστής μας, μεσίτης μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, αλλά δεν θα σας αφήσω, ούτε θα σας εγκαταλείψω, πάσας τας ημέρας, έως την τελείας του αιώνος. Και τι σημαίνει τούτο? Ότι εγώ θα είμαι δίπλα σας και θα προσεύχομαι στον Πατέρα υπερημών. Θα σας υπερασπίζομαι. Όταν κατηγορεί ο διάβολος, εγώ θα λέω, και τι κατηγορεί ο διάβολος? Έκανε αυτό. Εγώ θα λέω, εγώ πλήρωσα γι' αυτό. Έκανε το άλλο. Εγώ πλήρωσα και για το άλλο. Και έτσι δεν θα υπάρχει κανένας που να μπορεί να μας κατακρίνει, γιατί θα μας δικαιώνει ο Θεός, και κανένας που να μπορεί να μας καταδικάζει, γιατί θα μας υπερασπίζει το Χριστός. Και η σέμα καθαρισμού. Εδώ είναι το μυστήριο το μεγάλο του χριστιανισμού, αδελφοί. Γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουν θυσίες, χύνουν αίμα. Πολλά έθνη κάνανε θυσίες των παιδιών τους, ανθρωποθυσίες. Άλλες θρησκείες κάνανε θυσίες ζώων, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη, ταύρων, προβάτων. Όμως στην Εκκλησία του Χριστού έγινε μία θυσία. Εσφάγει ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία όλου του κόσμου. Όλου του κόσμου. Και τη δική μας αμαρτία. Τώρα δεν χρειάζεται να σφάξουμε, ούτε να θυσιάσουμε. Αλλά χρειάζεται να πιστέψουμε και να επικαλεστούμε τη θυσία του Αγίου Παιδός του Θεού, του Ιησού Χριστού. Εις αίμα καθαρισμού, το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Το αίμα του Άβελ έκραζε και φανέρωνε την αμαρτία του Κάιν. Όμως το αίμα του Ιησού Χριστού μιλάει καλύτερα. Γιατί? Γιατί φανερώνει τη δικαίωση του Θεού, την άφεση των αμαρτιών. Αλληλούια. Και έτσι να επιστρέψουμε, αδελφοί, στον
Σαμουήλ, όπου υπήρχε η περίοδος των Κριτών και οι άνθρωποι ευωδώνονταν επειδή ακολουθούσαν το Λόγο του Θεού, έτσι και η Εκκλησία του Χριστού, και στην Εκκλησία του Χριστού ο λαός του Θεού δεν θέλει ανθρώπους για κυβερνήτες, δεν έχει. Δεν έχει ούτε άρχοντες, ούτε βασιλιάδες, ούτε κυβερνήτες, ούτε διοικητές, ούτε... Δεν έχει ανθρώπους που να κυβερνάνε. Αλλά έχει τον Ιησού Χριστόν που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και κεφαλή της Εκκλησίας, ο οποίος κυβερνά κατά το πρότυπο του ανδρός μέσα στην οικογένεια, που μας λέει ο Χριστός, αν ο άνδρας δεν εξεύρει να κυβερνά τον εαυτού οίκον, δεν μπορεί να επιμεληθεί και την Εκκλησία του Χριστού. Όπως ο άνδρας κυβερνά το σπίτι του, έτσι και ο Χριστός κυβερνά την Εκκλησία του. Αυτός την κυβερνά. Δεν θέλουμε εξουσιαστές. Τίποτα δεν θέλουμε. Θέλουμε μόνο ο Χριστός να θέτει στην Εκκλησία διακονίες για να καταρτίζει όλους μας, ο Χριστός με τις διακονίες του, με τη διακονία του διδασκάλου να μας καταρτίζει στη διδασκαλία, με τη διακονία του προφήτου να μας καταρτίζει στην πρόθεση του Θεού, στο θέλημα του Θεού και στα μέλλοντα, με τη διδασκαλία του Αποστόλου να καταρτίζει τους ανθρώπους για τα του Ιησού και για τα περί της Βασιλείας του Θεού, με τη διακονία του Ευαγγελιστού να καταρτίζει τον άνθρωπο για την αγάπη του Χριστού, και με τη διακονία του Ποιμένα να καταρτίζει ως προς την επιμέλεια τα παιδιά του Θεού. Θέλουμε λοιπόν διακονίες, όχι να κυβερνάνε, να καταρτίζουν το λαό του Θεού. Και τις διακονίες τις βάζει ο Χριστός. Και θέλουμε και πρεσβυτέρους, τους οποίους βάζει το Πνεύμα το Άγιο, να επιμελούνται στα πνευματικά τα παιδιά του Θεού. Τι θα πει επιμέλεια? Φροντίδα, προσευχή, προσοχή, παρηγοριά, ενίσχυση, οικοδομή. Και θέλουμε μέσα στην Εκκλησία να θέτει επίσης ο Θεός διακόνους για να επιμελούνται τα υλικά της Εκκλησίας. Και θέλουμε και το Πνεύμα το Άγιο να θέτει χαρίσματα για να οικοδομείται, να παρηγορείται, να ενισχύεται και να προτρέπεται ο λαός του Θεού. Δηλαδή τι δεν θέλουμε? Διακυβέρνηση από ανθρώπους. Διακυβέρνηση θέλουμε μόνο από τον Χριστό. Αυτός να κυβερνάει την Εκκλησία του, όπως ο άντρας κυβερνάει το σπίτι του. Όμως, στο λαό Ισραήλ ήρθε η στιγμή της μεγάλης αλλαγής. Πρέπει να πάψει πια η διακυβέρνηση του λαού του Ισραήλ, η θεοκρατική, με τους Κριτές, οι οποίοι έκριναν και απεκάλυπταν το Λόγο του Θεού και δίδασκαν το Λόγο του Θεού στο λαό Ισραήλ, ώστε ο λαός Ισραήλ να ευωδώνεται, να αυξάνεται και να ευλογείται όταν έπρατε το αγαθόν ενώπιον του Κυρίου, και να μπουν σε, ο λαός Ισραήλ, σε μια άλλη διακυβέρνηση βασιλέως. Να βάλουν δηλαδή άνθρωπο να κυβερνάει. Άνθρωπο να κυβερνάει. Ο Θεός δεν το ήθελε, αλλά οι άνθρωποι το εξεζήτησαν και ο Θεός το προέβλεψε. Και μέσα από αυτή την πρόγνωση και την πρόβλεψη του Θεού, ο Θεός έπρεπε πια να δημιουργήσει επί της γης τη Βασιλεία του Θεού. Αρχής γενομένης από Δαβίδ, στη συνέχεια στη Χιλητή Βασιλεία δια του Ιησού Χριστού επί της γης βασιλεύς, και εν τέλει στην αιώνια ζωή βασιλείς και ιερείς του Υψίστου, τα παιδιά του Θεού. Έπρεπε λοιπόν να γίνει η μεγάλη αλλαγή. Και οι μεγάλες αλλαγές γίνονται από το Θεό, αλλά με ανθρώπους τους οποίους εκλέγει ο Θεός. Έπρεπε να βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν αφενός μεν ο τελευταίος κριτής που θα δίδασκε και θα έκρινε το λαό Ισραήλ με βάση το Λόγο του Θεού,
αλλά και αυτόν τον οποίο θα, και αυτός τον οποίο θα χρησιμοποιούσε ο Θεός για να χρήσει βασιλέα του λαού Ισραήλ. Πάρα πολύ σοβαρή και μεγάλη αποστολή. Να ορίσει ο Θεός, και μόνο με άνθρωπο μπορεί να το κάνει αυτό, ποιος θα είναι ο πρώτος και ο συνεχόμενος βασιλεύς, πάνω στον οποίο θα χτιστεί ο θρόνος του Δαβίδ, που θα γίνει θρόνος του Χριστού, και θα γίνει ο θρόνος του Χριστού και του Θεού ένας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας άνθρωπος που δεν θα έπρεπε να κάνει ποτέ λάθη. Να μην κρίνει κατά την όψην, αλλά να κρίνει πάντοτε και να αποφασίζει με το Λόγο του Θεού και τη Φωνή του Θεού. Δηλαδή έναν προφήτη. Και πρώτη φορά θα εμφανιστεί η διακονία του προφήτου στο λαό Ισραήλ. Η έναρξη θα γίνει με τον Σαμουήλ. Και επειδή δεν υπήρχε τέτοιος άνθρωπος έτοιμος για να τον χρησιμοποιήσει, ο Θεός έπρεπε να δημιουργήσει άνθρωπο τον οποίο θα εκπαιδεύσει από βρεφικής ηλικίας για να τον χρησιμοποιήσει. Για να τον εκπαιδεύσει. Για να τον καταρτήσει. Για να τον μάθει να ακούει, τον άνθρωπο να μάθει να ακούει τη φωνή του Θεού. Να δημιουργήσει έναν άνθρωπο να τον εκπαιδεύσει συνεργάτη του Θεού. Να πράττει όλα τα θελήματα του Θεού. Γιατί ένα μικρό λάθος να έκανε ο Δαβίδ, ιδιαίτερα όταν εξέλεξε βασιλιά εκ των ιών του Ιεσέ, να βάζε τον Ελιάβ τον πρώτο, το έργο του Θεού θα καταστρεφότανε. Ένα μικρό λάθος, που θα ήταν όμως πάρα πολύ μεγάλο. Και λέω μικρό γιατί είναι ανθρώπινο και στον άνθρωπο δικαιολογεί ο Θεός λάθη. Στο έργο του Θεού ο Θεός δεν δικαιολογεί λάθη. Γι' αυτό ψάχνει να βρει ανθρώπους αξιόπιστους που να δέχονται το Λόγο του Θεού σαν Λόγο Θεού καθώς είναι. Να μην επιμένουν στις απόψεις τους, αλλά άμεσα να αλλάζουν γνώμη όταν έρχεται ο Θεός να τους διορθώσει. Σαμουήλ είπε όταν βρέθηκε μπροστά ο Ελιάβ, ο πρωτότοκος γιος του Ελισέ, του Ιεσέ, είπε αυτός είναι ψηλός, ωραίος, δυνατός, και ο Θεός του λέει δεν είναι αυτός, και του λέει για φέρε μου το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, 7 μέτρησε ή 6. Τέλειωσαν οι του Ιεσέ. Όμως ο Σαμουήλ δεν έκανε λάθος, όχι δεν τέλειωσαν, ο Θεός μου είπε ότι ένας από όλους θα είναι, αλλά για αυτούς έναν μου είπε ότι δεν είναι. Και δεν είπε πως έκανα λάθος. Γιατί ο Θεός δεν κάνει λάθος και ο Σαμουήλ δεν κάνει λάθος, γιατί μιλάει και ακούει τη φωνή του Θεού. Αλλά για να φτάσει στο σημείο αυτό, να ακούει τη φωνή του Θεού και να συνεργάζεται ο Θεός μαζί του και να τον χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο του και να εργάζεται χωρίς λάθος, ο άνθρωπος Σαμουήλ το έργο του Θεού έπρεπε να εκπαιδευτεί εξ αρχής. Γι' αυτό στρέφει στον Ιεσέ και λέει δεν έχεις άλλο γιο. Δεν γίνεται, πρέπει να έχεις και άλλο γιο. Δεν πρέπει να είναι μόνο αυτή που μου φέρες εδώ. Αφού μου είπε ο Κύριος ότι θα είναι ένας από τους γιους σου, αλλά μου είπε ταυτόχρονα ότι δεν είναι κανένας από αυτούς που είναι μπροστά μου τώρα. Άρα πρέπει να έχεις και άλλο γιο. Έχεις, λέει έχω έναν. Επέστονται. Και τρόμαξα, έτσι θα έλεγα εγώ. Πού τον έχεις? Είναι, λέει, μικρός και βόσκι, λέει, 5-6 πρόβατα, 10. Λέει, αφώναξέ τον. Μόλις πλησιάζει, του λέει, ο Κύριος αυτός είναι. Και αυτός ήταν ο Δαβίδ, για τον οποίο ο Θεός φώναξε εύρον άνδρα κατά την καρδία μου, για να κάνει όλα τα θέληματά μου. Αλλά και σε άλλη δοκιμαστία βρέθηκε ο Σαμουήλ, όταν του έδειξε τον Σαούλ. Και του λέει αυτός είναι ο βασιλιάς και τον έχρισε βασιλιά. Και τον βλέπει το Σαούλ να έχει εντολή Θεού και να μην πράττει το θέλημα του Θεού. Και λυπήθηκε ο Σαμουήλ και τον μάλωσε. Και ξανασυμβαίνει αυτό.
και ξανά πράτητο πονηρών ενώπιον του Θεού ο Σαούλ. Και ο Θεός του λέει, τον απέρριψα, δεν θα είναι για βασιλιάς για μένα, άλλον καλύτερον θα σηκώσω. Και ο Σαμουήλ τον αγαπούσε τον Σαούλ, τον ήξερε από μικρό παιδί, είχε προσευχηθεί μαζί του, τον είχε χρήσει βασιλιά. Και λυπήθηκε ο Σαμουήλ. Αλλά ο Θεός τον επισκέφθηκε, του είπε, έως πότε θα πενθείς για τον Σαούλ, παράτα τον. Το έργο του Θεού συνεχίζεται. Δεν ήταν εύκολο να τον παρατήσει, αλλά τον παράτησε. Αυτός είναι ο δούλος του Θεού. Δεν είναι εύκολο να παρατήσουμε πολλά πράγματα, να τα ξεχάσουμε, να τα αφαιρέσουμε από την καρδιά μας για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά είναι αναγκαίο. Και δεν είναι εύκολο να επιμένουμε στη φωνή του Θεού όταν βλέπουμε ότι δεν βγαίνει, αλλά είναι αναγκαίο. Ένα τέτοιον άνθρωπο ήθελε να δημιουργήσει ο Θεός, γιατί δεν υπήρχε. Και έτσι έστρεψε το βλέμμα του στους υπάρχοντες. Καλοί είναι, αλλά δεν κάνουν. Αλλά είναι καλοί. Και βρήκε τον Ελκανά, ο οποίος ήταν παντρεμένος με δύο γυναίκες, την Άννα και τη Φενίνα. Στη Φενίνα είχε δώσει παιδιά ο Θεός, στην Άννα δεν είχε δώσει. Και η Φενίνα την ονείδιζε, την πρόσβαλε, την κορόιδευε, και η Άννα ζούσε μια θλίψη αυξανόμενη, γιατί το να μην κάνεις παιδιά τότε ήταν μέγας ονειδισμός και ιδίως αρσενικό. Αλλά ο Θεός μέσα από την καρδιά αυτής της γυναίκας είχε δει μια ωραία πρόθεση που θέλει ο Θεός να τη βλέπει και σε μας. Ήθελε να βρει έναν άνθρωπο που να προσεύχεται όχι ζητώντας αλλά δίνοντας. Γιατί εμείς όταν προσευχόμαστε ζητάμε. Κύριε δώσε μου αυτό, Κύριε δώσε μου εκείνο, Κύριε δώσε με τάλλο. Αλλά ο Θεός ήθελε να βρει έναν άνθρωπο να προσεύχεται και να του πει, θα σου δώσω Κύριε. Είναι μια άλλη προσευχή που όμως μην μιλάνε τα παιδάκια καθόλου όμως. Μια άλλη προσευχή στην οποία ευαρεστείται πάρα πολύ ο Θεός. Να πας να του πεις, Κύριε, θέλεις τίποτα να σου δώσω? Χρειάζεσαι τίποτα από μένα? Γιατί πάντοτε όταν προσευχόμαστε λέμε, Κύριε, χρειάζομαι, έχω ανάγκη, δώσε μου, τάχυνον, ελευθέρωσέ με, ευλόγησέ με γρήγορα. Και βεβαίως ο Θεός ευαρεστείται στην προσευχή αυτή και απαντάει, γιατί βλέπει έναν άνθρωπο να ελπίζει στο Θεό μόνο και τον ευλογεί. Αλλά υπάρχει και κάποιος άλλος άνθρωπος τον οποίο ο Θεός όχι μόνο ευλογεί αλλά διαλέγει, χρησιμοποιεί και δοξάζεται. Την Άννα την ανάγκασε, γιατί όταν η Άννα έφτασε στο αποκορύφωμα της θλίψης, ζήταγε παιδί και δεν της έδινε ο Θεός, η Φενίνα την ταπείνωνε, τότε πήγε μαζί με τον άντρα της, τον Ελκανά, ο οποίος είχε ένα ωραίο χαρακτηριστικό, ήταν πιστός στο Λόγο του Θεού και πήγαινε κάθε χρόνο να προσφέρει θυσία. Το πρώτο χαρακτηριστικό του, το δεύτερο χαρακτηριστικό του ήταν ότι αγαπούσε την Άννα και δεν λογάριαζε την ατίμωσή της, την αγαπούσε. Πέρα από την αδυναμία της, την αγαπούσε. Αλλά ήταν, βρήκε και μία γυναίκα, την Άννα, η οποία ήταν πρόθυμη να δώσει. Γι' αυτό έκανε μία ωραία προσευχή. Τόσα χρόνια σου ζητάω ένα αγόρι και δεν μου το δίνεις. Κύριε, αν μου το δώσεις, θα το δανείσω σε σένα για όλη τη ζωή. Θα είναι δικό σου. Την έφερε δηλαδή ο Θεός σε αυτή, με την ανάγκη, με τη θλίψη, σε αυτή τη θέση
να του χαρίσει το παιδί. Και έχουμε πει ότι δύο πράγματα χρησιμοποιεί ο Θεός. Την πειθώ, την αυστηρότητα, συγγνώμη, την πειθώ με την αυστηρότητα και την πειθώ με τη διδασκαλία. Σήμερα το βράδυ λοιπόν μπορούμε να προσευχηθούμε πάλι, να δοξάσουμε το Θεό, να ευχαριστήσουμε το Θεό, να Του ζητήσουμε τα αιτήματά μας, αλλά να προσθέσουμε και κάτι που αρέσει πολύ στο Θεό. Κύριε, τι θέλεις από μένα? Τι θέλεις να σου δώσω? Τι θέλεις να σου προσφέρω? Όχι για την ευλογία μου, γιατί υπάρχει η απάντηση «Τι θέλεις να σου προσφέρω για την ευλογία μου?» Θέλει την καρδιά μας. Την καρδιά μου δώσ' μου, Υιέ μου, και την καρδιά σου φύλαξε μετά πάσης φυλάξεως, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Αλλά τώρα, είτε με την αυστηρότητα είτε με τη Χριστότητα, να του πούμε «Τι θέλεις να σου προσφέρω, Κύριε, για το έργο σου? Τι θέλεις να σου προσφέρω που σε εξυπηρετεί, που χρειάζεσαι, που δεν έχεις?» Υπάρχει πράγμα που δεν έχει ο Θεός? Βέβαια. Βέβαια υπάρχει. Όχι ένα, πολλά. Δεν τα ξέρουμε όμως. Νομίζουμε ότι τα έχει όλα, αλλά δεν τα έχει όλα. Γιατί το έργο δεν το κάνει με τους αγγέλους, το κάνει με τους ανθρώπους. Και αυτό που χρειάζεται είναι άνθρωποι. Ανθρώπους χρειάζεται ο Θεός. Αλλά ανθρώπους πιστούς, ευλογημένους, άγιους. Τι ωραία είναι να του πεις «Τι να σου προσφέρω?» Αυτό είναι και το Πνεύμα του Θεού. Όταν ο Θεός ήθελε, γιατί αγάπησε τον Σολομώντα, να τον ευλογήσει, τι του είπε? «Τι θέλεις να σου κάνω?» Και ευαρεστήθηκε πάρα πολύ. Γιατί ο Σολομών είχε μέσα στην καρδιά του ένα πράγμα. Όχι τα δικά του, αλλά τα του Ιησού Χριστού. Ήταν ισόψυχος με το Θεό. Όπως ο Τιμόθεος ήταν ισόψυχος με τον Παύλο. Γιατί δεν ήθελε τα δικά του, ήθελε τα του Ιησού Χριστού. Και ο Σολομών ήταν ισόψυχος με το Θεό, γιατί δεν ήθελε τα δικά του, αλλά ήθελε το έργο του Θεού. Και κατάλαβε με μεγάλη ταπείνωση ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει, γιατί είναι απαλός και τρυφερός, μικρός και ασήμαντος, και αυτό που του ζητάει ο Θεός και πρέπει να κάνει είναι πολύ μεγάλο. Γι' αυτό είπε στην ερώτηση «Τι θέλεις να σου κάνω?» Του είπε «Κύριε, δώσε μου σοφία για να μπορώ να υπηρετώ και να εκπληρώσω το έργο για το οποίο με κάλεσες. Και με έκανες βασιλιά και με ευλόγησες. Γιατί δεν με ευλόγησες μόνο για να είμαι ευλογημένος, αλλά με ευλόγησες για να μπορώ να κάνω το έργο σου». Και ο Θεός χάρηκε. Και του λέει «Θα σου δώσω αυτό που μου ζήτησες, γιατί μου το ζήτησες κατά το θέλημά μου». Δηλαδή, τι μου ζήτησες? Όχι τι θέλεις εσύ, τι θέλω εγώ. Στην ερώτηση «Τι θέλεις να σου κάνω?» ο Σολομών τι απάντησε? «Εσύ, Κύριε, τι θέλεις να σου κάνω?» Και επειδή ήξερε, του λέει «Αυτό που θέλεις να σε κάνω, βόηθαμε να το κάνω καλά. Γι' αυτό δώσε μου σοφία». Και ο Θεός ευαρεστήθηκε πολύ. Όπως και με την Άννα του Ελκανά. Ευαρεστήθηκε πάρα πολύ. Και λέει «Επειδή δεν μου ζήτησες τους εχθρούς σου, υπάρχοντα όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν μου ζήτησες τα του εαυτού σου, τα δικά σου, αλλά μου ζήτησες για το έργο μου και για το θέλημά μου, θα σου δώσω σοφία τέτοια που κανένας άλλος άνθρωπος στη γη δεν είχε, ούτε θα έχει, αλλά και θα σου δώσω και όλα τα άλλα που δεν μου τα ζήτησες. Θα σου δώσω και πλούτο και δόξα και ισχύ και εξουσία και νίκη, και τέτοιος βασιλιάς δεν θα υπάρχει άλλος επί της γης». Ωραία είναι αυτή η προσευχή, αδερφοί. «Εάν μου δώσεις αρσενικό,
ψαλίδι, ξηράφι στα μαλλιά του δεν θα περάσει, θα είναι ένας ζηραίος αφιερωμένος σε σένα. Και δεν θα είναι πια παιδί μου, αλλά θα είναι δούλος σου. Εκεί στο ναό να σε υπηρετεί. Και ο Θεός του λέει, θα σου δώσω παιδί, θα γίνει Σαμουήλ, αλλά θα σου δώσω και αυτά που δεν μου ζήτησες. Και άλλα παιδιά, και αγόρια και κορίτσια. Και του δώσε και γέννησε 3 ιούς και 2 θυγατέρες. Εκτός από τον Σαμουήλ, η Άννα του Ελκανά. Βέβαια, αυτή την προσευχή ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να την καταλάβει. Γι' αυτό και ο Ηλί όταν την είδε από μακριά να προσεύχεται και να λέει σε αυτά που μόνο ο Θεός άκουγε, γιατί ο άνθρωπος δεν τα ακούει και δεν τα καταλαβαίνει, τι μάλωσε, μεθυσμένη είσαι. Αλλά δεν είναι παράξενο, γιατί οι αδελφοί του Ιησού τον έλεγαν ότι είναι εκτός εαυτού. Αλλά και εμάς έτσι μας λένε οι άνθρωποι. Στον 21ο αιώνα τι λέτε, τρελαθήκατε? Τι είναι αυτά που λέτε? Ποιος Θεός, ποιος Πνευμάγιο? Ποιες γλώσσες, ποιες προφητείες, τι σαγλαμάρες είναι αυτά? Τι σημαίνει ο Κύριος έρχεται? Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος έρχεται. Αλληλούια, ταχαίως. Δεν ξέρουμε πότε, ούτε την ημέρα ούτε την ώρα, αλλά ξέρουμε ότι έρχεται ταχαίως. Αμήν αδερφοί. Και επειδή ξέρουμε ότι έρχεται ταχαίως, γι' αυτό προσέχουμε, προσευχόμαστε, αγρυπνούμε, για να μην πέφτουμε σε πειρασμούς, αλλά να κάνει εμάς πάντοτε ο Θεός να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Και δεν τρεπόμαστε να φωνάζουμε ο Κύριος έρχεται, γιατί τώρα υπάρχει μια άλλη διδασκαλία μέσα στις εκκλησίες. Μη λέτε ο Κύριος έρχεστε, θα έρχεται γιατί θα διαψευστείτε. Και η απάντησή μας δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Χριστός, ιδού έρχομαι ταχαίως. Και ο μισθός μου στάνε στα χέρια μου να ανταποδώσω κάτω το έργο εκάστου. Ναι, αλλά δεν ήρθε και τόσα χρόνια περιμένανε και λέγανε. Δεν βραδύνει, μακροθυμεί ο Κύριος για να σωθούμε όλοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μακροθυμεί για να σωθούν και οι συγγενείς μας που δεν έχουν σωθεί ακόμη. Ας έχει δόξα το όνομά του. Και όταν ο Ηλί έκανε λάθος και είπε ότι είσαι μεθυσμένη, η Άννα του εξήγησε και ο Ηλί αρχιερεύς του ενί αυτού προφήτευσε. Ευχήθηκε και η ευχή ακούστηκε. Γιατί ήταν ευχή και χρησμένου του Κυρίου. Γι' αυτό αδερφοί, επειδή όλοι είμαστε και χρησμένοι του Κυρίου, να ευχόμεθα ο ένας για τον άλλον, με καθαρά καρδιά, με πίστη ανυπόκριτη και συνείδηση αγαθή, και οι ευχές μας πιάνουν. Να εύχεστε υπέρ αλλήλων, για να ιατρευθείτε, λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχήθηκε, είπε, ήθε ο Θεός να σου δώσει την αίτησή σου. Και αυτή η ευχή έφτασε στην καρδιά της Άννας και της έφερε ανάπαυση. Γιατί ήταν Λόγος Θεού. Και ο Λόγος του Θεού φέρνει ανάπαυση στην καρδιά μας. Έπαψε να είναι σχηθροπή και όταν συνευρέθη με τον άντρα της, ο Θεός τη θυμήθηκε και συνέλαβε αρσενικό. Αλλά έμεινε πιστή σε αυτά που είπε. Είπε σχέθη και θα εκτελέσει. Μοιάζει με το Θεό, γιατί ο Θεός είναι πιστός ο υποσχεθής. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν δύναται. Το είδε το μωράκι, ήταν ωραίο, δεν είπε, αχ, το καημένο που να το δώσω τώρα. Αν μου χαρίσει κι άλλο ένα, θα σου δώσω το ένα. Δεν κάνει παζάρια ο Θεός και δεν κάνει παζάρια και ο άνθρωπος του Θεού. Με το Θεό, ούτε με τους ανθρώπους. Δεν παζαρεύουμε τα πράγματα του Θεού. Δεν μικραίνουμε το λόγο του Θεού να μην σκανδαλίσουμε κανέναν. Ναι. Λέει, αφήνεις μέσα στην εκκλησία προφητείες και γλωσσολαλιές, θα σκανδαλιστούν και θα φύγουν. Η Γραφή λέει, αδερφοί αγαπητοί, ότι μακάριος εκείνος που δεν σκανδαλίζεται με τον Χριστό. Εγώ ξέρω ότι είναι γραμμένο πάσα φυτεία, που δεν εφύτευσε ο πατήρ μου, θέλει ξεριζωθεί. Εμένα με νοιάζει, εμένα, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, την εκκλησία που μας έβαλε, να είμαστε φυτεία που δεν εφύτευσε ο πατέρας, για να μην ξεριζωθεί ποτέ. Και για να είναι φυτεία την οποία εφύτευσε ο πατέρας, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι γεγραμμένο.
Γιατί? Γιατί δεν φοβούμεθα τους ανθρώπους, το Θεό φοβούμεθα. Και λέει και ένα εδάφιο που θέλω να το διαβάσουμε μαζί, γιατί έχει συγκλονίσει την καρδιά μου από τότε που το πρωτοδιάβασα και το θυμήθηκα και σήμερα σε μια κουβέντα που είχαμε. Είναι στην επιστολή προς Γαλάτες, στο πρώτο κεφάλαιο και το 10 εδάφιο, σελίδα 1028. Επιστολή προς Γαλάτες, πρώτο κεφάλαιο και 10 εδάφιο. Διότι τώρα αναρωτιέται ο Απόστολος Παύλος, ανθρώπους πείθω ή τον Θεό? Ποιον λογαριάζω? Με ποιους διαπραγματεύομαι? Ποιους φοβάμαι? Το Θεό ή τους ανθρώπους? Και συνεχίζει για να το καταλάβουμε. Ή ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Γιατί και αν ακόμη ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, να ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος Χριστού. Ο δούλος του Χριστού δεν θα αρέσει στους ανθρώπους και δεν θέλει να αρέσει στους ανθρώπους. Γι' αυτό δεν προσπαθεί να πείθει τους ανθρώπους, αλλά θέλει να αρέσει στο Θεό και να πείθει το Θεό ότι είναι πραγματικά παιδί δικό του, έχει φόβο Θεού και ενδιαφέρεται μόνο για το Λόγο του Θεού. Και θέλουμε να το φωνάξουμε και εγώ να το φωνάξω. Δεν με ενδιαφέρει να αρέσω σε ανθρώπους. Μη σε ενδιαφέρει, αδερφέ. Να μας ενδιαφέρει να αρέσουμε στο Θεό. Και αρέσουμε στο Θεό μόνο όταν περπατάμε ακριβώς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Όταν η καρδιά μας έχει αγάπη εγκεχημένη από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, και όταν περπατάμε ταπεινά, ευσχημόνος και κατά τάξη. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Αγαπάμε τους ανθρώπους, όλους. Μια αγάπη αληθινή Χριστού. Θέλουμε να υπηρετούμε τους ανθρώπους όλους. Αλλά δεν μας νοιάζει να αρέσουμε στους ανθρώπους. Μας νοιάζει να αρέσουμε στο Θεό. Δεν φοβόμαστε τους ανθρώπους, αλλά φοβόμαστε το Θεό. Και δεν καυχόμεθα σε μας, αλλά καυχόμεθα εν Κυρίω. Ο Θεός μας το έχει δείξει αυτό. Και ας το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ποτέ οι άνθρωποι δεν θα μας χειροκροτήσουν. Ποτέ. Ποτέ δεν θα πούνε συγχαρτήρια, πίστεψε στον Χριστό, μπράβο σου. Ποτέ δεν θα το ακούσεις αυτό. Ποτέ. Ποτέ δεν θα ακούσει συγχαρτήρια γιατί έλαβες το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου να προφητεύεις, να κηρύττεις, να διερμηνεύεις. Ποτέ δεν θα τα ακούσεις. Αντιθέτως, θα ακούσεις, την έκανες λαχείο. Αλλά είπαμε, δεν μας αρέσει. Δεν μας ενδιαφέρει να αρέσουμε σε ανθρώπους. Μας αρέσει να αρέσουμε στο Θεό. Γιατί αν θέλουμε να αρέσουμε σε ανθρώπους, δεν μπορούμε να είμαστε δούλοι Χριστού. Και η Άννα δεν έχασε την ευκαιρία, δεν είπε το καημένο το παιδάκι μου, ούτε το κούρεψε, ούτε το έκανε ομορφούλικο, το καμάρωνε, αλλά είπε το δανείζω στον Κύριο για όλη του τη ζωή. Το μεγάλωσε σαν μάνα όπως έπρεπε μέχρι να απογαλακτιστεί, μέχρι 3, 5, 7 χρονών, υπάρχουν διάφορες απόψεις, δεν έχει σημασία πόσο χρόνο είναι. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, μαζί με τον άντρα της πήγανε, βρήκε τον Ηλί τον ιερέα και του λέει, εγώ είμαι εκείνη η γυναίκα που είχες πει ότι είμαι μεθυσμένη, αλλά εγώ προσευχόμουν και ο Κύριος άκουσε την αίτησή μου και να το παιδί. Το έφερα και το δανείζω στον Κύριο για όλη του τη ζωή. Ξηράφιον στα μαλλιά του ποτέ. Όσον εξαρτάται από μένα δεν ανέβει. Τώρα που τον παραδίδω σε σένα Ηλί και από σένα δεν θα ανέβει, και όταν μεγαλώσει και θα γίνει προφήτης του Κυρίου, ο ίδιος θα αναλάβει την ευθύνη αυτή. Και έτσι δημιουργήθηκε ο Σαμουήλ, ένας άνθρωπος μοναδικός. Και θέλω να το πω, ένας άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ κανένα λάθος. Ποτέ. Ούτε ένα λάθος. Και γιατί?
γιατί δεν περπάτησε ποτέ κατά το φαινόμενο ή κατά σάρκα. Αλλά περπατούσε πάντοτε με το θέλημα του Θεού, με τη φωνή του Θεού και με τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και είναι αυτός τον οποίον τόσο ένδοξα χρησιμοποίησε ο Θεός να χρήσει βασιλιά τον Σαούλ και να τον απορρίψει από βασιλιά, να χρήσει βασιλιά τον Δαβίδ και να τον στερεώσει ο Θεός βασιλιά. Και το όνομά του μοναδικό, ετηθείς παρακυρίου, τον ζήτησε από τη μάνα του ο Κύριος. Και μη φύγουμε αδερφοί χωρίς να βεβαιωθούμε ότι έχει και ο Θεός αιτήματα από σας, από τον κάθε έναν ξεχωριστά. Έχουμε εμείς πολλά αιτήματα από το Θεό και απαντάει σε όλα ο Θεός. Και λέει ο Θεός, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Αλλά λέει και κάτι άλλο, ότι εσύ είσαι έτοιμος να μου δώσεις αυτά που θα σου ζητήσω. Και εμείς να πούμε, αδελφοί, σήμερα αμήν. Και μάλιστα να προσθέσουμε και λίγο. Όχι, Κύριε Θεέ μου, με ταλαιπωρία και δοκιμασία, αλλά με νουθεσία, διδασκαλία, χάρη και έλεος. Σήμερα λοιπόν όλοι να πούμε, τι θέλεις από μένα, Κύριε, τι θέλεις να σου δώσω. Και θα βρει τον τρόπο να στο ζητήσει. Και θα βρει τον τρόπο να στο πει. Αλλά όταν στο πει, μην κάνεις πίσω, γιατί ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί το άρωτρον και στρέφων εις τα οπίσω, είναι αρμόδιος της βασιλείας των ουρανών. Αδελφοί μου, ο Κύριος έχει αιτήματα από μας. Και εμείς λέμε αμήν, Κύριε. Να ψάλουμε τον ύμνο 216.